Εμείς περιμένουμε μέχρι τις 31 Τρίτου, περιμένουμε απόφαση για το χώρο μετεγκατάστασης. Γνωρίζω τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κριτική επί της συζήτησης. Εμείς περιμένουμε την απόφαση. Δεν ζητήσαμε συζήτηση, εμείς ζητήσαμε απόφαση. Περιμένω να έρθει η απόφαση για να προχωρήσουμε παρακάτω στο επόμενο στάδιο αυτής της διαδικασίας. Ο καθένας μας έχει την άποψή του όσον αφορά τη μετεγκατάσταση, αλλά είναι ένα όργανο εντελώς αυτοτελές πολιτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μου επιτρέπεται να κάνω καμία, να εκφέρω καμία άποψη τώρα ως προς την μετεγκατάσταση, γιατί θα είναι σαν να προσπαθώ να προκαταβάλω ή να επηρεάσω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς περιμένουμε την απόφαση με συγκεκριμένη πρόταση επάνω και νομίζω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα την, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα την έχουμε, διότι όλοι γνωρίζουν πόσο μεγάλο είναι το διακύβευμα στην περίπτωση αυτή. Να θυμίσω ότι εκτός από το ότι το θέμα παρακολουθείται στενά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι και αιρεσιμότητα, γιατί μάλλον το ξεχνάμε αυτό, είναι και μία από τις αιρεσιμότητες για το επόμενο ΕΣΠΑ. Τι θα πει αιρεσιμότητα? Θα πει ότι αν δεν λύσουμε ορισμένα θέματα, δεν θα έχουμε δικαίωμα συμμετοχής σε ευρωπαϊκούς πόρους στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Άρα αντιλαμβάνεστε την κρισιμότητα των καταστάσεων. Εμείς δεν το προτάξαμε το θέμα της αιρεσιμότητας και δεν το προτάξαμε παρά το γεγονός ότι είναι τόσο σκληρό μπροστά μας. Δεν το προτάξαμε γιατί νομίζω ότι στην τοπική κοινωνία σαν ζήτημα είναι τόσο μεγάλο, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, που δεν χρειάζεται να προτάσουμε την απειλή